κάθεται και αυτός είναι και ο τόνος που θέλω να δώσω σε αυτό που κάνω σήμερα. Γιατί όταν η ηθική απομακρύνεται από την πολιτική, απομακρύνονται και οι άνθρωποι και δεν επιστρέφουν εύκολα πίσω. Σηκώνω λοιπόν αυτή τη σημαία του ήθους στην πολιτική. Υπάρχουν γυναίκες που όπως τα έχει φέρει η ζωή πια υποφέρουν. Είσαι μια γυναίκα που πέρασες και εσύ από ένα διαζύγιο, πόσο μάλλον μια γυναίκα που τώρα χωρίζει, που δεν έχει κατάλληλες συνθήκες, δεν δούλευε γιατί μεγάλωνε τα παιδιά. Για αυτές τις γυναίκες, τι θα κάνει η δική σας παράταξη? Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι έχω δώσει και έχουμε δώσει ως κοινοβουλευτική ομάδα μια πολύ μεγάλη μάχη για να στηρίξουμε τις χείρες. Γιατί έχει γίνει μια τεράστια αδικία σε βάρος τους. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι για να μπορέσει να υπάρξει πραγματική κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη σε αυτούς που έχουν ανάγκη, μονογονεϊκές οικογένειες, όπως πολύ σωστά περιέγραψες πριν, χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να φροντίσουμε να αλλάξουμε όρους αυτής της πολύ βαριάς συμφωνίας που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στον τόπο. Και από την άλλη μεριά πρέπει να πυροδοτήσουμε την ανάπτυξη, γιατί έτσι θα παράξουμε πλούτο. Αλλιώς θα μοιράζουμε τη φτώχεια. Και η φτώχεια δεν μοιράζεται. Πρέπει λοιπόν να μπει μπροστά η ανάπτυξη στον τόπο. Πρέπει να στηρίξουμε τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας πολύ άμεσα. Και από αυτή τη νέα παραγωγή πλούτου να γίνει δίκαιη διανομή. Είσαι διατεθειμένη να βοηθήσεις οργανισμούς, παράδειγμα, το άσυλο ανιάτων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κυψέλη και καλείται να πληρώσει ένφια 1 εκατομμύριο ευρώ, όταν ουσιαστικά υποκαθιστά το κράτος πρόνοιας που δεν υπάρχει. Όπως και το χαμόγελο του παιδιού και ο πατέρας Αντώνιος που έχουμε σταθεί όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό τους και έχουμε προσπαθήσει να αναδείξουμε τα προβλήματα και να τους στηρίξουμε. Σωστά το λες όμως, εδώ χρειάζονται αλλαγές στην νομοθεσία για να μπορέσουν να κρατηθούν όχι μόνο επειδή κάποιοι τους στηρίζουν περιστασιακά, αλλά γιατί το κράτος αναγνωρίζει την προσφορά τους σήμερα, ιδιαίτερα τη στιγμή που καταραίουν οι κοινωνικές δομές. Ποιος είναι ο δικός σου ήλιος στη ζωή, πέρα από τον πράσινο? Αυτό που φωτίζει την ζωή μου καθημερινά είναι τα παιδιά μου. Και από αυτά παίρνω δύναμη για να κάνω όλα αυτά που κάνω, για να μπορώ να προσφέρω. Πρέπει κανείς να είναι γεμάτος στην καθημερινότητά του για να μπορεί να δώσει και στους άλλους. Ένας άνθρωπος που ζει στη μιζέρια και στην προσωπική ανασφάλεια και στη δυστυχία δεν μπορεί να είναι παραγωγικός και δημιουργικός. Στα παιδιά σου μιλάς για τον πράσινο ήλιο ή για τον ήλιο που βλέπουμε καθημερινά? Μιλάω και για τον πράσινο ήλιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Μιλάω και για τον πράσινο ήλιο, γιατί τα παιδιά μου θέλω να ξέρουν τι έγινε σε αυτόν τον τόπο, από ποιους έγινε, τι ήταν ο παππούς τους, γιατί ασχολούμαι με την πολιτική, γιατί έχω βάλει αυτούς τους στόχους, τι θέλω να κάνω για την πατρίδα μας. Πρέπει να καταλάβουν γιατί λείπω τόσες ώρες, για ποιο πράγμα δουλεύω. Θέλω να μοιράζονται τις δικές μου αγωνίες και προσδοκίες για το μέλλον. Γιατί έτσι θα φτιάξουν στην πορεία και τις δικές τους αρχές και αξίες για τη ζωή. Τι ήταν ο παππούς τους για τη μαμά? Ξέρουν ότι ήταν λατρεία και σημείο αναφοράς. Εμένα αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ και με πληγώνει είναι ότι δεν τον γνώρισαν. Δεν τον έζησαν και αντίστροφα και οι γονείς μου δεν τα γνώρισαν. Δεν πρόλαβαν. Η μαμά για τη μαμά? Κάθε φορά που είμαι σε αδυναμία, γιατί υπάρχουν και αυτές οι στιγμές, την αναπολώ και τη σκέφτομαι, γιατί είχε μια τεράστια αισιοδοξία. Θυμάμαι ότι ήμασταν στο Μεταξά και έκανε χημειοθεραπεία. Το Μεταξά είναι πάνω στη θάλασσα. Και κοιτούσαμε τη θάλασσα και κάναμε σχέδια για το μέλλον. Τι θα φτιάξουμε, πού θα πάμε, πώς θα διορθώσουμε το σπίτι, τι αλλαγές θα κάνουμε, τι θα ψωνίσουμε. Είχε μια όρεξη για ζωή, μια διάθεση να παλέψει και μια δύναμη απίστευτη, αστήρευτη. Κάθε φορά που είσαι στα κάτω σου,
Πας σε θάλασσες. Είμαι στη θάλασσα. Κάθομαι στο μπαλκόνι επάνω, ψηλά στην ταράτσα και αγναντεύω τη θάλασσα και τον ήλιο να λαμπειρίζει μέσα σε αυτή και νομίζω ότι μου περνάνε όλα. Δεν μπορώ να φύγω από τα νότια προάστια πολύ εύκολα. Είμαι τόσο δεμένη με αυτή την εικόνα. Η θάλασσα σε γοητεύει ήρεμη ή και με τρικυμία? Σε γαλινεύει ήρεμη. Η αντάρα φέρνει αντάρα. Για τον άνδρα σου, αν έπρεπε με τρία επίθετα να τον χαρακτηρίσεις, ποια θα ήταν αυτά? Ρεαλιστής, ψύχρεμος και αντικειμενικός. Και αν έπρεπε να χαρακτηρίσεις με τρία επίθετα τον μπαμπά σου, ποια θα ήταν αυτά? Άνθρωπος, έντιμος, εργατικός. Είναι πολύ λίγα τρία επίθετα για να χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο με αυτή την πορεία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου σφίξω το χέρι και κοιτώντας σε στα μάτια να σου πω πως είχα δίκιο που μέσα από τα μάτια σου έβλεπα την ήρεμη ψυχή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους τους τομείς και κυρίως σε αυτές τις ήρεμες θάλασσες που θα αναζητάς σε όλη σου τη ζωή, παρέα με την οικογένειά σου και τα παιδιά σου. Να είσαι καλά.